Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Εντάξει. Εντάξει. Μπήκα σε κλίμα Ολυμπιακών Αγώνων, παιδιά. Τέλος. Ναι, μου το έχει φτιάξει ένας φίλος μου, ο Γιώκαν. Είναι αθλητής ράγκμπι, είναι και καλλιτέχνης όμως. Μπράβο. Φτιάχνει διάφορα κοσμήματα και μου λέει αυτό θα το βάλεις, μου λέει, όταν θα μιλήσει για την τελετή έναρξης. Είναι φτιαγμένο για σένα, δώρο. Και τέλειο, θα ήθελα ήταν να τον τιμήσω. Και αυτή είναι και η μπλούζα μας που φοράνε και οι αθλητές μας. Μην ρωτήσετε που τη βρήκα, έχουμε τα κονέ. Τι να κάνεις. Εντάξει, λοιπόν, τέλειο. Έγινε, παιδιά. Αυτό ήταν. 33η Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ξεκινήσει και επίσημα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς αν τη λες πετυχημένη την χθεσινή τελετή έναρξης. Σίγουρα ήταν πρωτότυπη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η Αντιγόνη Τρισμπιώτη ήταν οι δύο σημειοφόροι μας. Επειδή το ξέραμε. Όχι επειδή το είδαμε. Σωστό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλάνο του Γιάννη δεν είδαμε. Δεν ξέρω πώς μπόρεσε να γίνει αυτό ένας άνθρωπος 2-10, ο κορυφαίος αθλητής στο NBA, παγκοσμίου φήμης, να κρυφτεί και να μην τραβήξει τις κάμερες πάνω του. Αλλά να είναι εκεί πίσω από τη σημαία. Την Αντιγόνη την είδαμε λίγο περισσότερο. Αλλά και αυτή, έτσι πως ήταν δομημένο το πλοιάριο, ήταν λίγο δύσκολο να τη δεις, γιατί κυριαρχούσαν οι μπασκετμπολίστες μας και είχε κρυφτεί λίγο. Αυτό είναι το πλάνο της ΕΡΤ. Το οποίο ευτυχώς ήταν πιο κοντινό. Το σώσε. Και το έσωσε. Ναι. Γιατί αν περιμέναμε από τους Γάλλους διοργανωτές και το Γάλλο σκηνοθέτη. Ευτυχώς είχε κρατήσει και τηλεόραση κάμερα επάνω ούτε. Και το είδαμε. Ακριβώς, δεν θα είχαμε δει ποτέ από κοντά. Εδώ είναι η γαλλική ομάδα, σε αντίθεση. Την είδαμε πάρα πολύ καλά, τη χορτάσαμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ήταν 85 τα πλοιάρια, περισσότεροι από 7.000 ήταν οι αθλητές. Ξεκίνησαν από την γέφυρα Αστερλίτς, έφτασαν μέχρι το Τροκαντερό, στους πρόποδες του πύργου του Άιφελ. Μία μοναδική πλωτή παρέλαση, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά η τελετή έναρξης έγινε έξω από το Ολυμπιακό στάδιο της εκάστοτε χώρας, όπως συνηθίζει να γίνεται. Ήτανε πρωτότυπη, αλλά εγώ δεν θα κρυφτώ. Δεν μου άρεσε. Ρίξτε το. Και όχι μόνο. Και κοιτάξτε, δεν το λέω μόνο εγώ. Εγώ έκανα και ένα poll στο Instagram. 1000 τόσα άτομα απαντήσανε. Έκανες δημοσκόπηση. Ναι, 1000 τόσα άτομα απαντήσανε. 85% βγήκε όχι, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, βαρέθηκα από ένα σημείο και μετά. Και το υπόλοιπο 15% ήταν ότι ναι, ήταν πρωτότυπο που μου άρεσε. Το ρίξε. Ήρθε, ρε παιδί μου, και ωραία. Να κάνω μια διόρθωση, γιατί θα πέσει ένα φωτιά με κάψη. Τι. Σαμάρας. Κύριε Σαμαρά, είπα Σαμάρα, μάλλον είναι παρακδρομή που μου το έχετε επισημάνει σωστά. Έχετε δίκιο. Τι, έχω χάσει κάτι. Όχι. Κάτι πριν. Ωραία, τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων, τη μελοποίηση στα... okay. Στο Παλαμά. Έχετε δίκιο, παιδιά. Σε παρέσαιρα κι εγώ, γιατί υπάρχει. Κυρία, εντάξει. Εντάξει. Ναι, αν το είπα αυτό, δηλαδή. Ζητώ συγγνώμη, σε παρέσαιρα. Γιατί στέλνουν τώρα και συμφωνούν και μαζί σου. Βέβαια, δεχόμαστε πολλά μηνύματα και από φίλου τηλεθεατέ που λένε δεν έχετε ιδέα με τον γαλλικό πολιτισμό και την κουλτούρα. Εντάξει. Αυτό είναι, μα αρέσει πολύ. Όχι, δεν έχουμε ιδέα, είναι δεδομένο. Αν είχαμε, θα ζούσαμε στο Παρίσι. Αντός δεν να πούμε κάτι, να είμαστε τέτοιοι. Μπορούμε να είμαστε δίκαιοι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει τέτοιο πράγμα, τέτοιο εγχείρημα. Έχω λάβει μια πολύ μικρή γεύση στη Νέα Υόρκη, πλωτή παρέλαση 200 χρόνια ελληνικής επανάστασης. Ότι γράψαν ιστορία είναι δεδομένο. Τέσσερις ώρες live, με drone, με κάμερες κτλ. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, δεν μπορώ να διανοηθώ με τη βροχή. Ήταν και λίγο άτυχη αυτό. Δηλαδή, η βροχή τους θα χάλασε πάρα πολύ τα σχέδια. Βέβαια τώρα. Πάρα πολύ. Μπορεί να τους χάλαγαν μηχανήματα τελευταία στιγμή να βγαίναν, βλέπαμε στις κάμερες εκεί που ήταν τα κοντίνα που έλειπε λίγο αυτό να έχουν μπει σταγόνες βροχή στον φακό. Οπότε εντάξει, για το τεχνικό κομμάτι το λέω. Είναι αυτό που απέφθησε να συμβεί. Εντάξει, εδώ η εκφράση πάνω στο σκάφος με τη Σερένα Ουίλιαμς και τα λέγανε, τι ζούμε. Το είδες. Στρώει βροχή, ταγιάζει. Είχε πάρα πολύ, από ένα σημείο και μετά έβρεχε πάρα πολύ. Ήταν το στιγμό που δεν πρόλαβα που τις πρόχνει κιόλας μία και τις κάνει να τις πρόχνει και τις λέει, μας τραβάει η κάμερα αυτό. Ξέρετε, οι αθλητές δεν έμειναν. Έφυγαν όλοι κατευθείαν για το Ολυμπιακό χωριό, γιατί φοβήθηκαν μην αρρωστήσουν, μην κρυώσουν. Άμα και ένα γκούχο-γκούχο όλο το Παρίσι. Ναι, ήταν λίγο ατυχές όλο αυτό που έγινε, ατυχή συγκυρία. Παρ' όλα αυτά, η Lady Gaga, ας πούμε... Τους φάγανε, Έλβη μου, οι σαμποτέρ στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω ότι ήταν από την αρχή έτσι ήθελε να γίνει. Ας πούμε, η Lady Gaga, εμένα, ξέρετε τι μου θύμισε, συγγνώμη κιόλας τώρα, μου θύμισε το ταινί του Δαλιανίδη. Μάρθα Καραγιάννη, νόμιζα ότι λίγο θα κατέβει. Τέτοια φάση. Εντάξει, βέβαια. Και εσένα και σε πολλούς. Αλλά Καραγιάννη ανεπανάλητη, όσο και να το παλέψεις, δεν βγάζει. Όχι, δεν το λέω με κακό. Όχι, ενώ όμως πόσο μπροστά ήμασταν εμείς που την είχαμε πριν 500 χρόνια.
Γιατί δεν είναι στο σήμερα, δεν ήταν καθόλου σύγχρονο. Για μένα τουλάχιστον αυτό. Μπορώ να έχω την προσωπική μου άποψη. Όποιος διαφωνεί μπορεί να έχει τη δική του και μια χαρά, όλα cool. Να δούμε λοιπόν τώρα την. Τώρα μαζί φτιαρίζουμε. Ήταν πάρα πολύ καλό, συγγνώμη. Ήταν τέλειο, συγγνώμη. Ήταν επικό. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο νέο τρέιλερ, παιδιά. Κάντε λίγο έτσι, μήπως έχετε τίποτα, την αχτείτε λίγο από τα κόμματα. Σκαφαλής. Ωραίο. Σταματήστε λοιπόν. Το έχουμε πάρα από το πρωί, δεν έχει μείνει. Δίκαιο έχουμε όμως, να το πούμε αυτό. Πάντα έχουμε. Παιδιά, να σε καλώ να μας βγει, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την. Το φτιάξανε από ένα σημείο και μετά θα πω και καλά. Σωστό, σωστό. Από ένα σημείο και μετά, όσοι δεν είχαν κοιμηθεί, το είδαν το καλό. Σωστό. Το καλό ήταν με το άνομα του βωμού. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εμβληματικές προσωπικότητες του αθλητισμού που βρέθηκαν εκεί για να ανάψουν την δάδα και να την οδηγήσουν στο βωμό. Εδώ ήταν ο μυστηριώδης λαμπαδιδρόμος, τον οποίο τον είδαμε να περιφέρεται στο Παρίσι. Εκείνος παρέδωσε την Ολυμπιακή φλόγα στον Ζινεντίν Ζιντάν, φοβερός ο Ζιζού, παγκοσμίου, ένα είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δεν σταμάτησαν εκεί όμως οι εκπλήξεις. Ο Ζινεντίν Ζιντάν, πίσω βλέπετε πως είναι όλοι με τα διάβροχα, αλλά δεν έχει φύγει κανένας. Ο Ζιντάν έδωσε την Ολυμπιακή φλόγα στον Ράφαελ Ναδάλ. Νομίζω 14 είναι το Ρολάν Γκαρός που έχει κατακτήσει. Ναι. 22 συνολικά πάντως στα Grand Slam. Έχει γράψει ιστορία. Αγαπάει πάρα πολύ το Παρίσι. Θέλω να μου σχολιάσετε το κόκκινο σακάκι, παρακαλώ. Το σατέν κόκκινο σακάκι του Ράφαελ Ναδάλ. Εντάξει, έκανε τη διαφορά ο Ράφα. Ναι. Με το κόκκινο. Ήταν εντυπωσιακός. Φωτιά στα κόκκινα, Μαρία, κιόλας, στο σχόλιο. Ισπανία κιόλας. Είναι κύριο χρώμα της Ισπανίας. Και μετά το παρέδωσε σε μία άλλη μεγάλη του παγκοσμίου τένις, τη Σερένα Ουίλιαμς. Διέσκησε μαζί με τους Καρλ Λιούις την Άντια Κομανέτσι με τον Σικουάνα για να φτάσουν στους επόμενους λαμποδιδρόμους. Ακολούθησαν πάρα πολύ. Εδώ είναι που λίγο τρεμοπαίζει το πλοιάριο, ναι, το βέβαια. Βατό. Το βατό είναι λίγο κουνιστό και ήταν λίγο οι άνθρωποι φοβισμένοι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ εντυπωσιακή εικόνα, γιατί μεγάλη θρύλη του παγκοσμίου αθλητισμού να τους βλέπεις να κρατάνε την Ολυμπιακή φλόγα. Και γράψαν ιστορία οι Γάλλοι και στο άναμα. Γιατί ένας άντρας και μια γυναίκα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες αυτοί είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες της ισότητας. Ο Τέντι Ριναίρ είναι συνώνυμο των Ολυμπιακών Αγώνων για τους Γάλλους. Στα 35 του έχει κατακτήσει 3 χρυσά και 2 χάλκινα στο τζούντο. Φιλοδοξεί να πάρει ακόμα ένα. Και η Μαρί Ζωζέ Περέκ το 92 στη Βαρκελόνη χρυσό στα 400. Επανέλαβε στην Ατλάντα όχι μόνο το χρυσό στα 400, αλλά πήρε και χρυσό και στα 200. Είναι μια εντυπωσιακή εικόνα αυτή, γιατί ανάβει ο βωμός, που δεν είναι ένας απλός βωμός, είναι ένα αερόστατο. Βέβαια. Στην χώρα που γεννήθηκε το αερόστατο, θα ύπταται του Παρισιού καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και έτσι η φλόγα θα καίει στον ουρανό της πόλης του Φωτός σε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα, να πούμε ότι στο τέλος το φτιάξανε. Και ο επίλεγος είναι αυτός που μένει. Βέβαια. Οπότε, στο τέλος της διασκεδάσαν τις εντυπώσεις. Του δίνουμε credits. Και με τη λήξη θα προσγειωθεί, φαντάζομαι, το αερόστατο. Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι. Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα των Ελλήνων μας. Να δούμε το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε. Ωραία. Λοιπόν, Κοπηλασία στις 10, Στέφανος Ντούσκος. Πέφτει πρώτος στη μάχη από τους Έλληνες. Θέλει να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Τόκιο. Κολύμβηση είναι το επόμενο που οι επόμενοι αθλητές που θα πέσουν στη μάχη. 12 και 2, είμαστε και με ακρίβεια από ό,τι βλέπετε. Προκριματικά στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών η Γεωργία Δαμασιώτη. 12 και 5 στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών προκριματικά η Άννα Ντουντουνάκη. 1 και 31 προκριματικά 4 επί 100 στο ελεύθερο ανδρών. Στέργιος Μπίλας, Ανδρέας Βαζέος, Οδυσσέας Μελαδίνης και Παναγιώτης Μπολάνος. Μετά έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, τον άρχοντα των Κρίκων, στη 1 και 20 που θα πέσει στα προκριματικά. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.
Μετά συνεχίζουμε με το τέννις. Μία ξεκινάνε οι αγώνες, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το τέννις ποτέ δεν έχει ακριβή ώρα, οπότε δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα παίξει. Λέμε πότε ξεκινάνε. Θα πρέπει να παρακολουθήσουν για να δουν το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζιζού Μπέρτς από το Βέλγιο. Πάμε στην Άννα Κορακάκη και στην Χριστίνα Μόσχη, στη μία και μισή, οι οποίες θα πέσουν στη μάχη των προκριματικών των 10 μέτρων αεροβόλο πιστόλι. Έχουμε μεγάλες ελπίδες και εδώ για διάκριση. Και μετά έχουμε τις δύο εθνικές μας που αγωνίζονται σήμερα. Είναι το πόλο γυναικών στις 4:35 κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Γαλανόλευκη. Και φυσικά η εθνική μπάσκετ. Στη Λίλ, στις 10, Ελλάδα-Καναδάς. Τιτανομαχία, τι έχουμε να πούμε αύριο, πάρα πολλά. Όλα με το καλό, όλα με το καλό. Οπότε θα τα δούμε αύριο αναλυτικά αυτά. Και αύριο με αυτό να έρθει, σε παρακαλώ, έτσι. Όχι, εντάξει, μην γίνουμε γραφικοί. Το βάλαμε μία μέρα, αυτό ήταν. Να πω ότι θέλω, όπως εγώ το φοράω, να το φοράνε όλα τα χρυσά να έρθουν. Όλα, όλα τα καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες. Έλβουν πάντα με σένα, τώρα μαζί συγκλονίζουμε. Δεν υπάρχει, Έλβη, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πλάσμα. Υπέροχη συνάδελφος, ξέρει το κορίτσι.